Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Πέφτω από τα σύννεφα από αυτά που ακούω. Απίστευτα πράγματα. Πρωτόγνωρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και δι για τη Super League 2. Ο Θανάσης ο πέφτωσυννεφάκιας. Ναι, ναι. Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Ωραία. Να περάσω κατευθείαν στα δικά μας, στα στοιχηματικά, γιατί είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια σήμερα και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. LiberoBet λοιπόν με χορηγό την OffBet και σε μια βραδιά που έχει πολλά παιχνίδια, είναι τα πρώτα μάτσα την φάση των 16. Είναι μια φάση, ένα βήμα πίσω το Euro πάλι και το Conference League, εν συγκρίση με το Champions League που έχουμε τις Revans. Την άλλη εβδομάδα ακολουθούν οι άλλες 4 Revans. Στο Europa και στο Conference League απόψε έχουμε τα πρώτα παιχνίδια και ακολουθούν στα καπάκια οι Revans την ερχόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, για το Europa League, έτσι μια γρήγορη ματιά, Leverkusen Ferencvaros, χαμηλός ο άσος για τους Γερμανούς, για ένα 30 δεν είναι. Union Βερολίνου, Union Saint Gilloise, εδώ έχουμε τις δύο Union που ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, δεν είναι συνηθισμένες να παίζουν στην Ευρώπη. Ρώμα Sociedad, από τα ενδιαφέροντα παιχνίδια, από τα μεγάλα μάτς βραδιά στο Ολύμπικο, το οποίο θα είναι κατάμεστο, έγινε sold out από τους οπαδούς της Ρώμα και γι' αυτό και για το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Σασουόλο. Η Ρώμα που εντός έδρας είναι σαφώς πιο αποτελεσματική από ότι εντός. Ο Μουρίνιο θα βάλει την καλύτερη δυνατή εντεκάδα. Πήρε πέρυσι το Conference League, τους έχει ανοίξει όρεξη στην Ευρώπη να πάρουν και το Europa League φέτος. Θυμίζουμε ότι ο κάτοχος του Europa League, ο νικητής, παίρνει και απευθείας εισιτήριο για τους ομίλους του επόμενου Champions League. Και το καλό για την Ρώμα είναι ότι πετυχαίνει τη Sociedad και de Formé με δύσκολο γκολ τώρα τελευταία. Νομίζω ότι ο άσος το 2.43 που τον βλέπω τώρα στην Novbet, με το ανάλογο ρίσκο, γιατί μιλάμε για μια από τις καλές ισπανικές ομάδες, αξίζει προτίμησης. Sporting Λισαβόνα Σάρσεν, εδώ το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι 11 θα κατεβάσει ο Αρτέτα, γιατί προφανώς, αν και ενδιαφέρεται για το Europa League, ο βασικός στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και όλα δίνουν ότι φέτος είναι χρονιά τίτλου για την Arsenal. Έχει κάνει αρκετές ανατροπές στο τελευταίο διάστημα. Πάντως, ό,τι δεκάδε και να βάλει, θα μιλάμε για ένα ποιοτικό αρχικό σχήμα για την Arsenal που έχει σχεδόν στους βασικούς της στην αποστολή. Η Sporting πάντως είναι επικίνδυνος αντίπαλος. Είναι μια ομάδα που δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις, ακόμα και στα παιχνίδια που δεν πετυχαίνει πολλά γκολ. Εδώ νομίζω ότι αν αποφύγουμε το διπλό που είναι και πρώτο παιχνίδι, οποιαδήποτε στραβή μπορεί να την διορθώσει στο Λονδίνο την άλλη εβδομάδα η Arsenal, το goal με over σε αποδόσεις κοντά στο 2.35 με 2.40 νομίζω είναι πιο safe επιλογή. Περιμένω και από τις πρώτες να σκοράρει και είναι ένα από τα πιθανά over της βραδιάς. Λοιπόν, και το οποίο από ό,τι βλέπω έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει πάει το απλό over 2.5 στο 2.30 τώρα που μιλάμε στην Novbet. Είναι πάντως τα μάτς της βραδιάς που υπόσχονται goal, είναι δύο καλές ομάδες. Για το Juventus Freiburg, προφανώς η Juventus ό,τι μπορεί να κάνει για να σώσει την φετινή χρονιά μέσω του Europa League είναι, γιατί στο πρωτάθλημα δεν μπορεί να κάνει κάτι, στο κύπελλο έχει αποκλειστεί, αλλά για ένα 65 αυτή η φετινή Juventus κόντρα σε μια καλή γερμανική ομάδα δεν είναι, είναι χαμηλός ο άσος, όσο και ένα δίκαιο φαβορί, ένα λογικό φαβορί όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα η Juve. Εγώ κόντρα ένα άλλο φαβορί, τη Manchester United, στο match με την Betis. Okay, ένα μεγάλο κλαμπ μπορεί να βγάλει αντίδραση μετά την 7 από την Liverpool, αλλά τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι η United παίζει από το Μουντιάλ και μετά συνεχόμενα κάθε 3-4 μέρες αλλεπάλληλα παιχνίδια σε όλες τις οργανώσεις. Σχεδόν όλο το ρόστερ της αποτελείται από διεθνείς που είχαν και τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ του Κατάρ. Βγαίνει κούραση. Προφανώς και στην κούραση οφείλεται η 7 από την Liverpool την Κυριακή. Είναι ένα τεράστιο σοκ. Μιλάμε για την πιο βαριά ήττα στην σύγχρονη τουλάχιστον ιστορία της United. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα έχει επηρεαστεί. Εγώ νομίζω ότι θα φανεί επηρεασμένη, αλλά όπως και να έχει, με αντίπολο μια πολύ καλή ισπανική ομάδα όπως η Betis του Πελεγκρίνη, για ένα 42 άσος δεν είναι. Υπερβολικές οι αποδόσεις στο διπλό. Αγγίζουν τις 8 μονάδες. Εγώ στο Χ2 πήγα. Η Betis και αποτελεσματική είναι εκτός έδρας και έχει βγάλει αρκετά διπλά στην Ευρώπη. Μπορεί να την κοντράρει την United στα ίσα. Θυμίζω την Κυριακή πήρε ισοπαλία 0-0 από την Real και γενικά κοντράρει όλους τους μεγάλους στην Ισπανία. Και στα θετικά για την Betis είναι ότι επιστρέφει το δεκάρι της, ο Σέρχιο Κανάλες, που έλειψε το τελευταίο μάτς, παραμένει εκτός ο Φεκίρ, που είναι παικταράς και αυτός, χάνει το υπόλοιπο της σεζόν με ρήξη χιαστού. Για το Σαχτάρ Φέγγινορντ να πούμε ότι απλά το μάτς δεν γίνεται στην Ουκρανία, προφανώς λόγω πολέμου γίνεται στη Βαρσοβία και η Σαχτάρ έχει τρεις βασικούς αμυντικούς εκτός λόγω τιμωρίας. Είναι βέβαια ψηλιασμένο το διπλό της πρωτοπόρου της Ολλανδίας της Φέγγινορντ στο 2-20. Και στο Σεβίλ Φενερμπαχτσέ, εδώ αν η Φενέρ δεν ερχόταν από την αποχή λόγω των σεισμών στην Τουρκία που έχει παίξει ένα επίσημο παιχνίδι. Πάντως και εδώ οι αποδόσεις νομίζω ότι είναι
υπερβολικές στο διπλό. Τέλος πάντων, είναι χαμηλή απόδοση στον Άσο της Σεβίλης που κάνει μια πολύ κακή χρονιά. Θυμίζω ότι στο πρωτάθλημα για την παραμονή παίζει. Για ένα 89 δεν είναι η Σεβίλη. Εγώ αυτά που κράτησα από το Europa League, Γιώργο, είναι ο Άσος της Ρώμα. Ναι. Στο 2.43 το βλέπω τώρα στην Novbet. Το over ή και συνδυαστικά με goal-goal, αλλά τώρα που το βλέπω και στο απλό 2.30 και στο 2.01 το απλό goal-goal, μπορεί κάποιος να μην πάει στο συνδυαστικό. Πάντως είναι ο match που υπόσχεται goal. Και κόντρα την United, για όποιον θέλει, έτσι, αρέσει αυτό να κυνηγάει υψηλές αποδόσεις. Για το Conference League, έτσι, ένα-δυο λογάκια, δεν κράτησα κάτι, γιατί υπάρχουν φαβοροί, υπάρχουν ζευγάρια με διαφορά δυναμικής, αλλά δεν πολύ βοηθούν οι αποδόσεις. Στο AEK Larnaca's West Ham, η AEK Larnaca's είναι πρωτοπόρος φέτος στην Κύπρο, αλλά το Κυπριακό Πρωτάθλημα με την Premier League έχουν χαόδη διαφορά. Είναι στον 63 West Ham, που θα έχει και αρκετούς βασικούς στο αρχικό της σχήμα και θα έχει και πολλούς, έχουν ταξιδέψει περίπου 2.000 οπαδίτες στην Κύπρο. Είναι και καλός τουριστικός προορισμός η Κύπρος για τους Άγγλους. Άντρεχτ Βιγιαρεάλ, λογικό φαβορί, Βιγιαρεάλ είναι σαφώς ανώτερη από την φετινή Άντρεχτ στο 90 το διπλό. Σερίφ Τιρασπόλ Νις, και εδώ υπάρχει διαφορά δυναμικής, η Γάλλη είναι καλύτερη ομάδα, η Σερίφ βέβαια είναι εντελώς αλλοπρόσωπη. Θυμίζω ότι την Παρτιζάν απέκλεισε με διπλό στο Βελιγράδι στον προηγούμενο γύρο. Βασιλεία Σλόβα Μπρατισλάβα παίξανε και στον όμιλο, με την Μπρατισλάβα να βγάζει διπλό στη Βασιλεία. Στο Γάντι Μπασεξεχήρ, πολύ δύσκολο παιχνίδι για πρόβλεψη. Στο Λέχ Πόζαν Τσουργκάρντεν επίσης είναι δύσκολη πρόβλεψη σημείου. Και στο Φιωρεντίνα Σίβασπορ, η Φιωρεντίνα είναι στα καλύτερά της, αλλά είναι πάρα πολύ χαμηλή απόδοση στον Άσο. Και επαναλαμβάνουμε ότι το στοίχημα είναι πρωτίστως παιχνίδι αποδόσεων. Δεν παίζουμε ό,τι μας προσφέρουν, παίζουμε ό,τι είναι συμφέρον για την τσέπη μας. Αυτά σε γενικές γραμμές με το σημερινό πρόγραμμα. Europa και Conference League, νομίζω ότι στοιχηματικά πιο πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το Europa League. Ναι, και να δούμε και τη Manchester μετά την Εφτάρα, αν έχει συνέλθει, πώς θα εμφανιστεί σήμερα κόντρα στην Betis. Βέβαια, είναι ένα ερωτηματικό. Τώρα δεν μιλάμε για μια απλή ήττα σε ντέρμπι, μιλάμε για Εφτάρα, έτσι. Και με την εικόνα που έδειξε το δεύτερο ημίχρονο, έδειξε εικόνα κατάρρευσης. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι οφείλεται και στην κούραση. Γιατί σου λέω, από το Μουντιάλ και μετά παίζει συνεχόμενα, κάθε 3-4 μέρες έχει παιχνίδι σε όλες τις οργανώσεις. Έπαιξε το League Cup, στο League Cup το πήρε. Συνεχίζει το κύπελο και την περασμένη Πέμπτη που έπαιζε με τη West Ham εντός έδρας για το κύπελο. Προηγήθηκε West Ham, είχε ευκαιρία να κάνει και 0-2 και το γύρισε σχεδόν με τα ψέματα η United και κέρδισε 3-1. Είναι δηλαδή σαν να δείχνουν ότι σιγά σιγά αρχίζει κάπως και κάνει κοιλιά, κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό και ανθρώπινο. Έτσι, δεν είναι μάγος ο Ten Hag, ούτε είναι μηχανές οι παίκτες του. Πάντως σίγουρα είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται στο set αποδόσεων. Δηλαδή για 1.42 στον Άσο και για 7.80 στο διπλό, που σηκώνει και κάλυψη και στο Χ2 που είναι σχεδόν στις τρεις μονάδες. Γενικώς οι ισπανικές ομάδες στην Ευρώπη εκτός έδρας είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Από την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ μέχρι ομάδες βεληνικούς, Μπέτις, Βιγιαρεάλ και που είναι να σκάλει πιο κάτω. Και το timing δείχνει να είναι κακό για την United. Δηλαδή, και αν κερδίσει η United, δεν αξίζει τον κόπο να πάει στον Άσο της για ένα 40. 11.30 ώρα σήμερα, καρφωμένοι όλοι στις τηλεοράσεις μας. Ζωντανή μετάδοση από το Μαρακανά, η παρουσίαση του Μαρσέλο στην Πλουμινένσε. Α, έχει τέτοιο θέμα, απόψε. 11.30 ώρα. 11.30 ώρα. Ζωντανή μετάδοση. Ωραία. Πατατάκι. Όταν λέει ζωντανή μετάδοση, το δίνει κάποιο κανάλι, δηλαδή. Και... θα το βρούμε. Μπορούμε να το βρούμε, να το ψάξουμε, να το βρούμε. Καλά, εύκολα, να το βρούμε. Ναι, προφανώς. Εντάξει, όποιος θέλει, αυτά εύκολα είναι πλέον. Ναι, ναι. Λέω, όχι, μήπως τίποτα κανένα κανάλι του Μαρινάκη το έδειχνε σε απευθείας μετάδοση κτλ. Δεν ξέρω. Όχι, για εδώ, για Ελλάδα δεν γνωρίζω, αλλά για. Κοίταξε, το Open δεν πήρε κάτι πρωταθλήματα τώρα. Δεν τα δείχνουν βέβαια τα δείχνουν στην υβριδική. Κάτι Αργεντινής και Βραζιλίας δεν έχει πάρει. Το Open. Πήρε, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Δεν έχω πάρει. Ναι. Και μάλιστα. Όχι, τώρα αυτό το για Μαρσέλο θα κολούσε ζωντανή σύνδεση στο Μέγκα, με Μαρακανά. Βαγγέλης Μαρινάκης, βέβαια. Ναι, κάτι έχει πάρει το Open, κάτι οι Βραζιλίες, κάτι οι Αργεντινές και μάλιστα η πρώτη μετάδοση. Κάπου διάβασα ένα σχόλιο ότι η πρώτη μετάδοση ήταν και με ξένο. Το σπικάριζε ξένο δηλαδή. Με Αργεντίνο σπίκερ και τα λοιπά. Δεν αυτά ξέρω είναι αν ήταν από εκεί, δεν το είδα. Γιατί δεν είναι στο ανοιχτό. Οι καλύτερες περιγραφές είναι αυτές. Από Λατινοαμερικάνου σπίκερ και γενικότερα η ατμόσφαιρα που κρατεί, ειδικά στα αργεντινικά γήπεδα, γενικότερα στα λατινοαμερικάνικα. Αλλά νομίζω ότι την ατμόσφαιρα που έχουν οι Αργεντίνοι
και η Μαροκινή δεν συγκρίνεται με καμιά τόσο ούτε στην Ευρώπη ούτε σε άλλο μέρος του πλανήτη. Είναι πραγματικά για το Μαρόκο, μπορεί να ξενίζει τώρα κάποιος που δεν γνωρίζουν, αλλά στο Μαρόκο και γενικά στις βορειοαφρικανικές χώρες, όπου υπάρχει μεγάλη βάση, οπαδική βάση στα μεγάλα κλαμπ, η ατμόσφαιρα που δημιουργούν στα γήπεδα είναι εντυπωσιακή, ανατριχιάζει πραγματικά. Να, ορίστε, τώρα μου το έστειλε εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, λέει ότι το Μπραζιλέιρο του 2023, α, αυτό είναι για πιο μετά, είναι φυσικά αφού τώρα παρουσιάζω τον... πώς το λένε. Τώρα παίζουν τα περιφερειακά πρωταθλήματα στην Βραζιλία. Ναι, το Μπραζιλέιρο 2023 που ξεκινάει στις 15 Απριλίου και ήδη μάτς της Αργεντινής, ας πούμε, την Κυριακή έδειξε το Lanús River Plate στην Ιβρητική. Δευτέρα έδειξε άλλα μάτς, την Boca Juniors την Τρίτη. Έχει πάρει πρωταθλήματα. Έχει, ωραία. Εντάξει, για τους ξενύχτηδες είναι. Όντως δεν είναι το καλύτερο, ρε φίλε. Θυμάμαι ότι το είχε παλιά η Νόβα. Τώρα δεν ξέρω αν το έχει κάποιο κανάλι. Αν ήθελες, άκουγε τη μετάδοση, ας πούμε, από τον Έλληνα speaker. Αν ήθελες, ναι, πατούσε ένα κουμπί. Δεν έβγαινε να τα πει. Η χοντρή που λέει και το. ναι. Έβγαινε ο Αργεντίνος ή ο Άγγλος, ας πούμε. Ναι, ο Γερμανός. Είναι απόλαυση. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα τώρα. Ο Βασιλιάν είναι σούπερ στις περιγραφές. Ναι. Έτσι, είναι... να το θυμάμαι. Και αυτό το. Το γκολ που το τραβάνε έτσι πάρα πολύ και το ακούς για κανένα λεπτό, ας πούμε, είναι απόλαυση. Βέβαια. Πόσες φορές. Ωραίες καταστάσεις. Πρέπει κάποια στιγμή, είναι στόχος ζωής κάποια στιγμή να πάμε σε αργεντίνικο γήπεδο. Κατά προτίμηση Μπομπονέρα, αλλά μας κάνουν και άλλα. Νιούελς. Και Νιούελς έχει τρομερή έδρα. Αυτή είναι ωραία. Βασικά όλες οι αργεντινικές ομάδες, ακόμα και ομάδες β' κατηγορίας, δημιουργούν κατάσταση απίστευτη. Καλοκαίρι, καμιά 180.000 στο πέταλο και να μας ποτίζουν με το λάστιχο. Ναι. Βέβαια, καλοκαίρι δικό μας εκεί έχουν χειμώνα. Πάει λίγο αντίστροφα. Με μπουφάντα πρέπει να πάμε. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε, Θανάση. Έγινε, Γιώργο, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.